Θυμάμαι αυτά που μου έλεγε ο παππούς. Αυτό το χωράφι είναι το μέλλον σου. Όσα του δίνεις, αλλά τόσα σου επιστρέφει. Δες αυτό, το Σλαβόλ. Λοιπόν, με αυτό ψεκάζεις μετά τη σπορά για καλύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη παραγωγή. Ευχαριστώ παππού για τις συμβουλές σου. Για διαφυλικούς ψεκασμούς σε όλες τις μεγάλες καλλιέργειες, τα κηπευτικά και λουλούδια, Σλαβόλ, η συνταγή για μεγαλύτερες αποδόσεις. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο αναλυτικό δελτίο για το καιρό από το ένα Channel. Η Πινελόπη είναι εδώ και θα μας ταλαιπωρήσει και τις επόμενες ημέρες. Ένα διάλειμμα θα κάνει μέχρι αύριο το μεσημέρι, όπου περιμένουμε μια εξασθένιση των φαινομένων, αλλά από εκεί και μετά, στο σύνολο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα έχουμε βροχές, κατά τόπους έντονες και καταιγίδες. Ας δούμε τον καιρό αναλυτικά. Στην Αλεξανδρούπολη βροχερός θα είναι ο καιρός. Στο σύνολο περίπου της ημέρας, από 14 έως 17 βαθμούς η θερμοκρασία, στα βορειότερα τμήματα του νομού, στο Διδημότυχο, στην Οροστιάδα, εκεί θα έχουμε ίσως λίγο πιο έντονη βροχόπτωση, από 14 έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία στη Σαμοθράκη, με συννεφιά, το μεσημέρι και μετά βροχή, 12 με 17 η θερμοκρασία στη Καβάλα, συννεφιά και λίγος ήλιος μέχρι το μεσημέρι, από εκεί και μετά περιμένουμε φαινόμενα, έντονη βροχόπτωση όπως και στη Θάσο. Από 10 έως 17 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δράμα και εκεί περιμένουμε σύννεφα και από το μεσημέρι και μετά να έχουμε βροχές, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, έως 18 βαθμούς θα δείξει ο Ιδράργυρος. Οι άνεμοι, νότιοι άνεμοι κοντά στη Χαλκιδική 3 με 4 μποφόρ, νότιοι άνεμοι έως και 5 μποφόρ, στο Θρακικό Πέλαγος 5 μπορεί και 6, κατά τόπους ίσως και 7 ανάμεσα στη Λίμνο και στη Σαμοθράκη. Στις αγροτικές περιοχές τώρα που μας απασχολούν. Στα Άβδυρα, συννεφιά ως το μεσημέρι, από εκεί και μετά περιμένουμε βροχή. 3 με 4 μποφόρ, νότιοι άνεμοι έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Στο Δοξάτο, νότιο ανατολική άνεμοι έως 3 μποφόρ, και εδώ συννεφιά, και εδώ περιμένουμε βροχές. Έως 18 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Έως 17 στο Ποδοχώρι, νότιο ανατολική άνεμοι, συννεφιά ως το μεσημέρι, έντονη βροχή από εκεί και μετά. Στις Σφαίρες μπορεί να βρέχει από το πρωί έως 4 μποφόρ, νότιοι άνεμοι. Και 16 βαθμούς θα δείξει η θερμοκρασία το μεσημέρι. Την Τετάρτη, παρόμοιος θα είναι ο καιρός, με πιο έντονα φαινόμενα, οι άνεμοι θα αλλάξουν, θα γίνουν βοριάδες. Αναλυτικά όμως για το καιρό της Τετάρτης θα μιλήσουμε στο αυριανό μας δελτίο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, αναστάτωση θα δημιουργήσει η Πινελόπη, όχι μόνο σε εμάς, αλλά στο σύνολο της χώρας. Συννεφιά με πιθανότητα βροχής στη Βόρεια Ελλάδα έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχή στη Στερεά Ελλάδα έως 19 βαθμούς θα δείξει εκεί το θερμόμετρο. Σύννεφα και από το μεσημέρι και μετά, και εδώ περιμένουμε βροχές στη Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, από 12 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Νότια άνεμη, νοτιοδυτική, 5 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο Πέλαγος, 4 με 5 στο Βόρειο Αιγαίο, έως 6 κατά τόπους και 7 η ένταση των ανέμων στο Κεντρικό και Ανατολικό Αιγαίο. Στο σημείο αυτό θα δούμε πώς κάνουμε κάθε βράδυ τις οδηγίες που δίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους αγρότες. Αμυγδαλιά, φόμαψη ή έλεγχος κλαδίσκων. Καλλιεργητικά μέτρα, αφαίρεση και καταστροφή με φωτιά όλων των προσβεβλημένων βλαστών. Χημικά μέτρα, συνιστώνται 2 με 3 ψεκασμοί για την καταπολέμηση του παθογόνου το φθινόπωρο. Πρώτος ψεκασμός με την πτώση των φύλων, δεύτερος αμέσως μετά το κλάδευμα και τρίτος κατά τη διάρκεια του λίθαργου του χειμώνα. Μονίλια, κορίνιο. Η μονίλια είναι η σοβαρότερη ασθένεια της αμυγδαλιάς. Η προσβολή από το κορίνιο ευνοείται από τις πολλές βροχές του φθινοπόρου και του χειμώνα, οπότε συνεχίζονται οι προσβολές των νεαρών βλαστών ιδιαίτερα. Συστάσεις: κλάδευμα και καταστροφή με φωτιά των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδων και καρπών, μούμιες των δέντρων. Να γίνουν ψεκασμοί με βορδιγάλιο πολτό με την πτώση των 3/4 των φύλων και επανάληψη κατά την περίοδο της χειμερίας νάρκης, λίγο προ τη έναρξη διωγγώσεως των οφθαλμών. Στίγμωση. Συστάσεις. Ψεκασμό των δέντρων με βορδιγάλιο πολτό πριν την πτώση των φύλων. Για το περιορισμό την εξάλληψη των μολυσμάτων, συνιστάται επίσης ψεκασμό στο πεσμένο στο έδαφος μολυσμένων φύλων με ουρία 10-12% και ενσωμάτωση αυτών πολύ βαθύ παράχωμα κατά το χειμώνα με καλλιέργεια του εδάφους. Αυτό ήταν ο αυριανός καιρός, κυρίες και κύριοι. Για περισσότερες πληροφορίες για το καιρό και όχι μόνο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.enanews.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Χρόνια πολλά στο Στέλιο και στη Στέλλα. Καλό σας βράδυ. Ρε Πέτρο, να σε ρωτήσω κάτι. Το Σλαβό Λες το χρησιμοποιείς? Εγώ, φίλε μου, το Σλαβό Λες το χρησιμοποιώ στα πάντα.
και στο καλαμπόκι και στο στάρι και στον ηλίανθο και στη σόγια. Η γυναίκα μου το χρησιμοποιεί και στα κυπευτικά και στα λουλούδια. Και πώς το χρησιμοποιείς? Απλά. Ψεκάζεις το σπόρο, τον στεγνώνεις και σπέρνεις. Τα φυτά κάνουν γερή ρίζα. Μεγαλύτερο φύλλο, ξεκινάνε καλύτερα και δίνουν καλύτερη παραγωγή. Το κοιτάς και αυτό μεγαλώνει. Έλα να σου δείξω. Σλαβό Λες. Φυτρώνει γρήγορα και δίνει μεγάλη παραγωγή. Agro-Unique.